Positive parenting, γράφω εδώ στις σημειώσεις μου, Ελένη. Και είναι αυτό που καταλαβαίνω, πώς μπορώ να είμαι ο καλύτερος γονιός του κόσμου, με μια θετική διάθεση σε όλα. Παγίδα. Μεγάλη. Είναι marketing το positive parenting. Για το πες. Τι είναι στην πραγματικότητα όμως, είναι... Να το πλέον δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Positive parenting, νομίζω ότι είμαι ο τέλειος, ο θετικός, ο χαμογελαστός, γονιός, ο σούπερ ήρωας. Αυτή είναι το success story. Mm. Αλλά αυτή είναι η παγίδα του δυτικού πολιτισμού. Να, δηλαδή ότι πρέπει να κάνω τα πάντα, να είμαι καλή μάνα, καλή σύζυγος, καλή κόρη, καλή αδελφή, καλή εργαζόμενη, καλή. Και στην ουσία συντηρώ ένα μύθο της γυναίκας σούπερ ηρωίδας. Mm. Και αντίστοιχα, δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, πέφτει βάρος και στους άντρες πάρα πολύ, ότι πρέπει να είμαι ο κουβαλητής του σπιτιού, ο πιστός, ο αφοσιωμένος, όπου πρέπει να στηρίζει το παιδί του, τη γυναίκα του. Δηλαδή, όλο αυτό είναι αυτό positive parenting? Όχι. Όχι, αυτό είναι, σου βάζω πάρα πολλές ευθύνες. Αυτό είναι... Parenting. Αυτό είναι, κάνε εσύ τα πάντα για να είμαστε, να είσαι ένα success story. Ναι. Είναι ένα τυράκι. Μπορείς να πεις και άλλα πράγματα για καταναλωτισμό κτλ. Θα μείνω όμως εκεί. Είναι ένα τυράκι που την ψυχή σου την αποδυναμώνει. Ναι. Είναι σαν να δίνεις αίμα συνέχεια, κάποια στιγμή το πλάσμα τα παίζει, δηλαδή αποκτάς ασθένειες. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι λοιπόν positive parenting? Positive parenting είναι, είμαι ένας υγιής αγωνιστής. Δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα. Κάνω λάθη, παρατηρώ και παίρνω ανάσες στην ψυχή μου. Όταν η ψυχή μου είναι δυνατή, τότε είμαι θετικός. Αυτό είναι το positive parenting. Άρα, το positive parenting ξεκινάει με τη σχέση μου που έχω με τον εαυτό μου και μετά πιάνει και ασχολείται με το ρόλο μου ως γονιός και πόσο καλός είμαι τέλος πάντων απέναντι στο παιδί μου και αποτελεσματικός. Ας αφήσουμε τους όρους καλός γονιός, αποτελεσματικός γονιός, γιατί αυτά έχουν να κάνουν με συνταγές. Σωστά. Δηλαδή, Όχι. Είναι ένα άλλο πράγμα το positive parenting στην ουσία του. Δηλαδή, φαντάσου τον εαυτό σου, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, εγώ θα μιλήσω για τον άνθρωπο. Φαντάσου τον εαυτό σου σαν ένα δέντρο. Έχει τις ρίζες του, έχει τον κορμό του, έχει τα κλαδιά του, εσύ είσαι όλο αυτό, αλλά έχεις τη ρίζες σου που είναι οι δικοί σου γονείς, έχεις τον κορμό που είναι ο σύντροφός σου, έχεις τα κλαδιά που είναι τα παιδιά σου. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Γενικά, το positive parenting, η ουσία του είναι ότι δεν είσαι μόνο σου, εσύ. Δεν ασχολείσαι, δεν είναι εγωκεντρικό αυτό το πράγμα, δεν είναι εγωκεντρική αυτή η έννοια. Ξέρεις, είναι παγίδα, καλά το είπες στην αρχή, διότι εγώ ακούγοντας positive parenting, λέω, εντάξει, θα πάω στον καλό εγώ, θα πάω στην Ελένη ή όπου αλλού τέλος πάντων κάνουν διάφορες τέτοιες συναντήσεις και θα μάθω tips, μου πούνε tips, πώς να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια. Συνταγές. Και να είμαι ένας γονιός. Μένω, εστιάζω στο parenting, δεν κοιτάω στη σχέση με τον εαυτό μου. Αυτό το κομμάτι της ζωής μου που είναι ο ρόλος μου ως γονιός, πώς να το περάσω ανέμακτα, ρε παιδί μου, και να περνάω κι εγώ καλά, να μην τρελαίνομαι και να υπάρχει και μία ειρήνη στο σπίτι. Και έρχομαι τώρα και μου λες εσύ, όχι, θα πρέπει να κοιτάξεις προς τα μέσα, madame. Και απ' έξω. Μα και απ' έξω εννοείται. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει με σένα και το πώς δουλεύεις εσύ με σένα. Ναι. Και αυτό είναι βαθύ. Είναι πολύ βαθύ, ειδικά την πρώτη φορά που γίνεσαι γονιός. Είναι αυτό που λέω, έρχεται μια μαύρη καταιγίδα και τα παρασέρνει όλα. Γιατί εκεί αντιλαμβάνεσαι και τον εαυτό σου σαν παιδί, και τον εαυτό σου σαν σύντροφο, και τον εαυτό σου ως μάνα, ως πατέρας. Δηλαδή, ξαφνικά αλλάζουν όλα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και το να γίνεις positive, να γίνεις θετικός, θέλει πολλά κότσια. Και δεν το βρίσκεις εύκολα και χρειάζεσαι πάρα πολύ στήριξη, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Και φαίνεται για τη γυναίκα να είναι πιο δύσκολο, αλλά έχει τύχει σε συναντήσεις positive parenting και μου είχε πει ένας πατέρας κάτι πολύ αποκαλυπτικό. Τι πράγμα. Εγώ είχα δακρύσει, ήταν πολύ δυνατό. Μου λέει, ξέρεις τι είναι, μου λέει, να έχω τη σύζυγό μου που ξέρω ότι έχει περάσει, που ξέρω πόσο δύσκολο είναι για εκείνη, που έχει και όλες αυτές τις ορμόνες από τη φύση, να νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για εκείνη. Ξέρεις πως πονάει, λέει αυτό. Το μόνο που θέλω είναι να σηκωθώ, να τρέξω, να φύγω από το σπίτι. Αυτό πόσο positive parenting είναι? Αυτό είναι μια πρώτη... θεωρώ ότι αυτό είναι positive parenting. Είναι. Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Είναι συνέστηση, μπράβο. Δηλαδή έχεις ένα δέσμο, ένα δεσμό με τον άλλον. Δεν βλέπεις τον εαυτό σου αποκομμένο, πρέπει να βρω τον εαυτό μου για να γίνω καλός γονιός. Όχι, λες, δεν είμαι καλός, δεν είμαι αρκετός. Και αυτό είναι πολύ θετικό από μόνο του, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται λάθος, το παρατηρείς και προσπαθείς να δεις
τι θα κάνω. Και θα τρέξω μακριά. Και η μάνα το κάνει αυτό και ο πατέρας. Και η μάνα το κάνει αυτό. Επιλόγιος, ναι. Κατάθλιψη. Τα ονομάζουμε με διάφορους όρους. Αλλά στον ουσία είναι αυτό το απλό. Θέλω να τρέξω μακριά γιατί δεν το αντέχω, γιατί θέλω κι εγώ λιγάκι στήριξη. Απλά ο δυτικός πολιτισμός σου λέει: πρέπει να είσαι σούπερ ήρωας. Πρέπει να τα αντέξεις όλα μόνος σου. Πρέπει να το περάσεις μόνος σου, να τον βρεις τον εαυτό σου και να στηρίξεις και τους άλλους. Μπορείς. Δεν μπορείς πάντα. Ποτέ δεν μπορείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είσαι με τους άλλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρεις τις ισορροπίες σου με τη μάνα σου και τον πατέρα σου, με τα παιδιά σου που τώρα ήρθαν στη ζωή, με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου. Πόση έτσι... επενοχοποίηση έχει όλο αυτό, ή πόση επενοχοποίηση προϋποθέτει όλο αυτό. Οι ενοχές είναι μια άλλη συζήτηση. Οι ενοχές είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά εφόσον η φύση μας τις βάζει, κάποιο ρόλο παίζουν κι αυτές. Είναι normal κι αυτές. Θα πιάσεις πάτο. Θα στενοχωρηθείς, θα νιώσεις ενοχές, αλλά αυτό το ότι πιάνω πάτο, το δέχομαι, το παρατηρώ και μετά ανεβαίνω, αλλά δεν είμαι drama queen ή drama king, αυτό είναι το positive parenting. Ωραία, Ελένη, εσύ συναντιέστε. Εσύ ως παιδαγωγός οργανώνεις ομάδες και δουλεύετε μαζί με ανθρώπους, μαζί με γονείς. Δώσε μου ένα παράδειγμα, τι πράγματα κουβεντιάζετε. Έρχεται ο κάθε ένας και λέει: «Αχ, μου συνέβη αυτό το τραγικό και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ». Όχι, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Είμαι παιδαγωγός. Ένας παιδαγωγός δουλεύει το positive parenting με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμένα με ενδιαφέρει πώς μαθαίνει καλύτερα ο άνθρωπος, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας. Οπότε τι κάνω. Πιάνω τη συναισθηματική νοημοσύνη, αυτά που συζητάμε, που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Πιάνω την κοινωνική νοημοσύνη, οι σχέσεις με τους άλλους, ώστε να απελευθερώσω τον εγκέφαλο να κάνει πιο καλές συνάψεις. Να μάθει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Μ' αρέσει αυτό που λες πάρα πολύ. Έτσι το πιάνω. Δηλαδή, εμένα δεν έρχεται ο γονιός να μου πει: «Ξέρεις, μου συμβαίνει αυτό, πώς να το διαχειριστώ». Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν είναι δική μου δουλειά, σωστά. Ναι. Αλλά θέλω να σε βάλω στη διαδικασία να παρατηρήσεις τι σου συμβαίνει, ώστε να ξεμπλοκάρεις τον εγκέφαλό σου, να μπορείς να φύγεις από αυτό το δράμα. Και να δεις ότι υπάρχει ένας κόσμος, μια υπέροχη ζωή, να μάθεις. Υπέροχη, και όταν λέω υπέροχη, δεν θα σου συμβούν πράγματα, εντάξει. Αλλά ίσα-ίσα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, παρατήρησέ τα, βυθίσου μέσα στον πόνο, βυθίσου μέσα στη θλίψη, να δεις τι συμβαίνει και πώς μαθαίνεις καλύτερα. Είμαστε ανοιχτοί εμείς οι ενήλικες στο να αλλάξουμε τον τρόπο, να επανεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, τον εγκέφαλό μας. Η φύση μας λέει. Είσαι άνθρωπος και ο στόχος σου είναι να εξελίσσεσαι. Ακόμα κι αν εσύ δεν εκπαιδευτείς, εντός εισαγωγικών, ακόμα κι αν δεν υπακούσεις στις συνταγές, σίγουρα η ψυχή σου θέλει να εξελίσσεται, οπότε σίγουρα θα βρεις τον τρόπο. Να το πω αλλιώς. Σαν γονείς, προσπαθούμε να προφυλάξουμε το παιδί μας από διάφορα πράγματα μην του συμβούν, προσπαθούμε να του δώσουμε τις καλύτερες δυνατότητες μάθησης και ξεχνάμε ότι το παιδί το ίδιο ξέρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει καταστάσεις και ξέρει τον τρόπο να μάθει καλύτερα. Και δυστυχώς, προσπαθώντας να το κάνουμε να μάθει καλύτερα, το απαγορεύουμε ίσως το παιχνίδι. Το να μάθει μόνο του. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, άρα να αφήσουμε λίγο τις συνταγές στην άκρη. Το παιδί ξέρει. Παρατηρείς. Τι σου κάνει καλύτερα. Πολλές φορές το παιδί θέλει να επαναλαμβάνει διαρκώς κάτι. Και λες, θα έχουμε διαβάσει αυτό το βιβλίο 25 φορές να διαβάσουμε και κάτι άλλο. Γιατί. Όχι, αυτό του κάνει καλό. Σε αυτό νιώθει ασφάλεια συναισθηματική και θέλει και φτιάχνει έτσι συνάψεις. Παρατήρησε το και άκουσε το. Ξέρει. Και μιμήσου το. Καλό θα σου κάνει. Ναι, με το να ασχολείσαι κάτι διαρκώς με το ίδιο πράγμα. Σταθερότητα. Οκ, μαθαίνεις καλύτερα έτσι. Οπότε εγώ ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι του positive parenting, δηλαδή πώς θα μάθουμε καλύτερα, πώς θα ξεμπλοκάρουμε λίγο τη συνάψη του εγκεφάλου, να γίνονται πιο εύκολα. Και υπάρχει επίσης, για μένα έτσι, είναι δικιά μου άποψη αυτή, υπάρχει και μία παρεξήγηση πάλι με τα χαρισματικά παιδιά, με τα παιδιά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Τι εννοείς. Δηλαδή, και εκεί πέρα χρησιμεύει το positive parenting. Γονείς που μπορούν και παρατηρούν τα παιδιά τους και τους δίνουν και τα αφήνουν να εξελιχθούν με άνεση, χωρίς να τους επιβάλλουν οι ίδιοι πράγματα, κάνουν εντός εισαγωγικών χαρισματικά παιδιά. Μα αυτά τα παιδιά έχουν ένα πολύ ασφαλή συναισθηματικό κόσμο, έχουν πολύ ωραίες κοινωνικές σχέσεις φροντισμένες και μπορούν να μάθουν πάρα πολύ άνετα. Και παρουσιάζουν μια χαρισματικότητα που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από έναν ξεμπλοκαρισμένο εγκέφαλο. Και τι συμβαίνει. Αυτά τα παιδιά όμως έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν κοιλιά.
να πάνε πίσω. Το να πέσουν στην παγίδα του, στην ταπέλα του χαρισματικού παιδιού, τους δημιουργεί μια πίεση. Παιδί που έχει θεωρηθεί χαρισματικό και στην πρώτη δημοτικού λέει δασκάλα να πάει κατευθείαν στη δευτέρα, γιατί το παιδί ξέρει και διαβάζει, γράφει κτλ. Η μάνα επέμεινε, όχι, θέλω να κάνει την πρώτη, να είναι παιδιά της ηλικίας του, να ζήσει νορμάλ, να το κάνει. Δεν του έδωσε ταμπέλα δηλαδή. Πήγε χαρισματικά στη ζωή του, θέλω να πω. Ενώ ίσως αν του μπαίνει ταμπέλα να. Θα μπαίνει στην κούρσα. Η κούρσα, μπράβο, του δυτικού πολιτισμού, το success story. Αυτό. Πάμε τώρα, το καλύτερο και παρακάτω και πιο γρήγορα. Για μένα αυτό δεν είναι positive. Για μένα αυτό είναι negative. Είναι άρα αρνητικό. Είναι φιλικό προς το χρήστη το positive parenting. Α, γεια σου. Το βρήκαμε. Αυτό. Είσαι και εσύ καλά. Είσαι στη θέση σου. Είσαι καλά. Είσαι σε ένα flow. Αυτό. Είσαι σε μια ροή. Στη ροή. Ναι. Αυτό είναι κοντά. Το positive. Ωραία. Τώρα το πιάσα. Θέλω να σου πω ειλικρινά, μέσα μου το νιώθω αυτό που λέω. Με ρωτάει η κόρη μου, μην πα στη δουλειά. Μου λέει, μη ζητάει, μην πα στη δουλειά. Χαρετούσα. Και θα πει ένα άλλο γονιό, μα πρέπει, γιατί έτσι βγάζουμε λεφτά και παίρνουμε πράγματα. Θέλω να πηγαίνω. Μ' αρέσει να πηγαίνω. Μ' ακούει, okay, εντάξει, μαμά. Νιώθει καλά. Εισπράττει το ότι εσύ νιώθει καλά με αυτό. Και αν δεν νιώθει καλά όμω με αυτό. Το λε. Η μαμά είναι λυπημένη. Άλλες φορές είναι θυμωμένη, άλλες φορές είναι χαρούμενη, τώρα είναι λυπημένη. Άρα όχι διπλά μηνύματα ποτέ στα παιδιά, έτσι. Δεν είναι κάτι σαν γιατί συνταγή. Δεν είσαι στη ροή σου. Στη ροή σου είσαι όταν υπάρχει ειλικρίνεια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό, αυθεντικότητα. Αυθεντικότητα. Ας το πούμε έτσι. Γιατί η ειλικρίνεια μπορεί να είναι και αγένεια μερικές φορές. Μπορεί να είναι και κάτι πολύ. Σκληρό. Είναι και θράσος και σκληρό. Mm. Είναι αυθεντικότητα. Αισθάνομαι έτσι. Αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Τώρα είμαι πολύ, έχω πιάσει πάτο, είμαι λυπημένη. Θα το βρούμε όμως. Μη σε ανησυχεί τόσο. Μα στερεί το δράμα όμως, βρε Ελένη. Και εδώ κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε μεγαλώσει έχοντας αυτό το ρόλο και το ευχαριστιόμαστε κίνδυνο. Εγώ γιατί να το αφήσω αυτό στην άκρη. Δεν θα στο στερήσω. Κάν το μόνη σου, κοπελιά όμως. Όχι, το παιδί σου μπροστά. Εντάξει, κοίταξε. Υπάρχουν και μερικά παιδιά που θυμώνουν τους γονείς τους όταν είναι δράμα και υπάρχουν και κάποιοι γονείς που έχουν και το χιούμορ. Αυτή την αυθεντικότητα, οπότε τώρα θα γίνω λίγο δράμα, αλλά εντάξει, μαμά, σε ξέρω. Γίνεσαι λίγο δράμα μερικές φορές. Άσε με λίγο να το ζήσω. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν παιδιά που το δέχονται. Αυτό είναι positive. Πολύ ωραίο είναι. Γιατί όχι. Αποδέχομαι αυτό που είμαι. Αφού ευχαριστιέμαι εγώ να κάνω το δράμα μου και το θρήνο μου. Έχω παιδί που αγκαλιάζει τη μάνα του και τη λέει: εντάξει, τώρα γίνεσαι λίγο δράμα, αλλά μου αρέσει έτσι. Είναι αυθεντική αυτή η μάνα. Δράμα, ναι. Αυτό είναι positive για μένα. Η αυθεντικότητα. Μπορεί να πιάνει πάτο, μπορεί να είσαι και στα ουράνια. Και το ένα. Όπως λέμε, χαρισματικότητα και μαθησιακές δυσκολίες. Και το ένα στέκει και το άλλο στέκει. Αλλά. Εσένα, καλό είναι να είμαστε αυθεντικοί. Σαν μαμά, φεύγουμε από το παιδαγωγό σου, φεύγουμε από το ειδικό σου στο κομμάτι σου και πάμε σαν μαμά. Που εκεί δεν ξέρω πόσο ισχύ έχουν οι επαγγελματικοί σου ρόλοι. Ξεχνάω ότι έχω διαβάσει. Τα σου, τα έχεις χάσει, τα σκίσεις όλα. Τα έχω σκίσει όλα. Πόσο σε έχει βοηθήσει τη σχέση σου με τα παιδιά. Το ότι τα έχω αφήσει όλα πίσω. Δηλαδή ότι ό,τι διαβάζω. Κρατάω την αλήθεια του και το υπόλοιπο το πετάω στα σκουπίδια. Δεν μου αρέσουν συνταγές. Οπότε τι κάνω, παρατηρώ το παιδί. Γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό και γιατί δεν μπορεί να ισχύει μια συνταγή για όλα. Και ενώ μπορεί να λέω στους γονείς, ας πούμε, μπορείς να κάνεις αυτό για να το βοηθήσεις στη σχολική μελέτη, ας πούμε, να έχει μια αυτονομία. Παρατηρώντας το παιδί, μπορείς να κάνεις αυτό για να. Το πρώτο μεταπτυχιακό είναι γλωσσικές διαταραχές. Οπότε έχω μελετήσει φωνητική και φωνολογία πώς μαθαίνει να διαβάσει κάποιο παιδί πιο γρήγορα, πιο καλά. Δεν το τηρώ στο δικό μου το παιδί. Προσπαθώ να την παρατηρήσω ίδια τι μηχανισμούς βρίσκει για να μάθει να γράφει, να διαβάζει, να αναγνωρίζει τα γράμματα. Παρατήρηση. Μπαίνεις οπότε μαθαίνω και εγώ. Και την αφήνει. Τελείω. Στη δική τη ροή και κολυμπά σε αυτό το ρεύμα. Όταν. Ναι, η ροή. Ξεκινάει όλο αυτό μέσα σε μία οικογένεια. Δηλαδή αποφασίζει, έστω και ο ένας από τους δύο γονείς, να ακολουθήσει αυτή τη λογική του positive parenting. Του όλο αυτό που περιγράφουμε, δεν μπορώ να βρω μία λέξη να το χαρακτηρίσω. Το flow parenting, ροή. Αυτό. Να έχει μία ροή τέλος πάντων. Όλο αυτό που νιώθει, που σκέφτεται, που αισθάνεται. Αυτό επηρεάζει και όλη την οικογένεια. Ναι. Τα παιδιά το καταλαβαίνω. Με το σύντροφο επίσης. Θα μου πεις από την εμπειρία σου. Μέχρι και τον παιδίατρο επηρεάζει. Τι εννοείς τον παιδίατρο. Μέχρι και τον παιδίατρο. Γιατί ξέρεις, ο παιδίατρος προσπαθεί να σου δώσει κάποιες νόρμες, κάποιες συνταγές. Έτσι, πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες οδηγίες και του λες, κοίταξε, έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει αυτό. Να δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε πώς πάει και αν δεν πάει, σε ακολουθώ. Και θα γυρίσει να σου πει, ναι, ευθύνη σου θα σου πει στην αρχή. Και μετά βλέπει ότι το παιδί όντως λειτουργεί έτσι με φάρμακα. Μπαίνει και αυτό στη ροή. Μπαίνει και αυτό στη ροή. Ξέρεις,
όλα έχουν να κάνουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν μπορείς να πεις ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να βάλεις μια νόρμα. Κάθε παιδί λειτουργεί διαφορετικά στο φαγητό του. Πρέπει να το έχεις εμπιστοσύνη στο ρυθμό αυτόν. Και το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε εύκολα. Μα πόσο εύκολο είναι, βρε Ελένη, τώρα εμάς, όπως μας ξέρεις όλους, μεγαλωμένοι σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, δυτικό είναι τρόπο, το πλαίσιο, μπράβο, να το αφήσουμε πλαίσιο. Έξω τον έλεγχο που θέλουμε να έχουμε και να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο ότι το μικρό, το παιδί που γεννιέται τώρα, ξέρει, αυτορυθμίζεται. Μα το ξέρει. Σώμα του, η φύση το έχει πρικίσει με σοφία. Άστο να το πάει εκεί. Έχει απίστευτη Όχι. σοφία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Εγώ είμαι η μάνα του. Ξέρω. Εγώ ξέρω. Εγώ και θα σου πω τι θα κάνεις. Πώς θα φας, πώς θα πιείς, πώς θα κάτσεις, πώς θα διαβάσεις. Ναι, γιατί φοβόμαστε να μην κάνουμε λάθος, θα τους στοιχήσει όλη τη ζωή. Και θέλουμε να ακούμε ειδικούς για να μην κάνουμε λάθος. Όταν έρχονται οι γονείς στις συναντήσεις μας, τους λέω: Ακούστε να δείτε. Εγώ θα πω 5 πράγματα. Okay. Είναι δικές μου απόψεις. Είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών που έχω διαβάσει. Mm-hmm. Είναι και η εμπειρία τόσα χρόνια με τα παιδιά. Θα σου πω κάτι. Αν δεν σου κάνει, πέτα το στα σκουπίδια. Εάν θες μια συνταγή. Πέτα ό,τι σου πω στα σκουπίδια, αναζήτησε συνταγές. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα και ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ασφάλεια σαν γονιός. Mm. Αν όμως κάτι σου πω που σου κάνει, αν κάτι διαβάζεις που σου κάνει, πάρ' το στην αλήθεια σου. Ενσωμάτωσε το στην αλήθεια σου και λειτουργήσε όσο μπορείς πιο αυθεντικά. Ό,τι σου κάνει. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εάν ας πούμε ότι ξεκινάω αυτή τη μικρή διαφοροποίηση σε μένα μέσα από μια τέτοια διαδικασία και η σχέση με τον σύντροφό μου θα διαφοροποιηθεί. Θα είναι άλλη η ροή της ενέργειας μεταξύ μας και με το παιδί. Και δύσκολα θα είναι μερικές φορές. Ναι, γιατί αλλάζουν πράγματα, ε. Mm-hmm. Αλλά και με τους άλλους δεν θα με παρασύρει αυτή η συμπεριφορά μου. Θα την εφαρμόζω σαν λογική και σαν προσέγγιση ζωής, όχι μόνο όταν έχω το παιδί μου απέναντί μου, και την Ελένη και τον συνάδελφό μου και τον προϊστάμενό μου και πάει λέγοντας. Ναι, εδώ θέλει τη δουλίτσα που έλεγες. Εδώ θέλει τη δουλίτσα που έλεγες. Έχει τύχει σε συνάντηση και μιλάμε για τις ρίζες, μιλάμε για τους γονείς και μιλάμε για γονείς που έχουν υπάρξει τοξικοί, έχουν υπάρξει για τους δικούς μας γονείς, έτσι μιλάμε, ναι. Που έχουν υπάρξει ψυχροί, έτσι ναι. Και γυρνάει και μου κάνει, τυχαίνει και έρχονται μερικές φορές ζευγάρια και τυχαίνει και μου λέει ο σύζυγος, μου λέει και αν εμείς είχαμε γονείς που δεν μας έχουν δώσει μια συναισθηματική ασφάλεια, μια συναισθηματική βάση, πώς θα τη δώσουμε αυτή στο παιδί μας. Λέω, ξεχνάτε τον κορμό, ξεχνάτε τον σύντροφο. Συνήθως επιλέγουμε σύντροφο που έχει να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Δηλαδή, αναζητούμε αυτή τη στήριξη. Οπότε έχετε εμπιστοσύνη στο σύζυγο. Τώρα, τι γίνεται, ποιο είναι το δύσκολο κομμάτι, δεν είναι μόνο η δουλίτσα με τον εαυτό μας, είναι και το να αφαιθείς, να έχεις εμπιστοσύνη ότι το ο άλλος θα. Έχεις κάνει καλή επιλογή συντρόφου ή ότι το παιδί σου έχει μια σοφία, όπως είπες. Χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη. Αυτό το να αφαιθώ δεν το έχουμε πάλι σαν νοοτροπία. Είμαστε λίγο στη τζίτα, μόνος μου. Δεν θέλω βοήθεια. Ενώ γι' αυτό έχεις τους φίλους, γι' αυτό είναι η οικογένεια, γι' αυτό έχεις επιλέξει αυτό το σύντροφο. Κοινότητά σου. Πώς αλλιώς το λες, Η φίλη σου. Θέλουμε μάλλον στη φίλη μας μέσα. Να είμαστε εντελώς αυτόνομοι. Και όποτε μας βολεύει να βρισκόμαστε με τη φυλή μας. Ναι. Ή να ηγούμαστε αυτής της φυλής, αλλά να είμαστε ξέρεις. Πιο ψηλά. Πιο και ο καθένας προσπαθεί να είναι πιο ψηλά. Όχι λόγω ότι θεωρώ τον εαυτό του πιο έξυπνο, αλλά από φόβου. Φοβάμαι μην πληγωθώ, φοβάμαι μην νιώσω πόνο. Οπότε ας ανέβω λίγο πιο ψηλά να έχω μια απόσταση συναισθηματική. Και τον έλεγχο. Τον έλεγχο. Ναι, πες το και έλεγχο. Μπορείς να το πεις με πολλές λέξεις. Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο που εστιάζει ακριβώς σε αυτό το πράγμα, στην εμπιστοσύνη. Είναι του πατέρα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, του πατέρα Λίδιου. Και εστιάζει ακριβώς σε αυτό το πράγμα, στο ότι έχουμε αυτή την αδυναμία, έχουμε κάνει αυτή την επιλογή να μην αφήνουμε τον έλεγχο, να θέλουμε τον έλεγχο στα χέρια μας. Είναι φόβος, καθαρά φόβος. Όλο φόβος από πίσω. Όλο φόβος από πίσω, μην τι. Μην πονέσουμε, μην πληγωθούμε συναισθηματικά. Ναι. Γιατί είμαστε πολύ προστατευμένοι. Πολλές φορές μου λένε, ναι, αλλά φοβάμαι, μην πληγωθεί, μην. Λέω, κοίταξε να δεις, έχει εμπιστοσύνη στο παιδί ή στο σύντροφό σου ή στη μάνα σου και στον εαυτό σου. Εντάξει, θα πληγωθείς. Και αυτό είναι positive. Δηλαδή θα πληγωθείς. Ωραία. Άσε τον άλλο να βρει τους τρόπους, τους μηχανισμούς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν το πάθει. Τι θα πάθει. Άστο να συμβεί. Άστο να συμβεί. Και θα αυτορυθμιστεί τέλος πάντων. Ναι. Τι θα πάθεις. Ξέρεις, κάποιος πολύ αυστηρός σε όλο αυτό θα μπορούσε να πει ότι
Okay, και τι, να τα αφήσω εγώ όλα στην τύχη τους. Και πού είναι το μερίδιο ευθύνης το δικό μου? Εγώ είμαι υπεύθυνος άνθρωπος. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω τις καταστάσεις έτσι όπως πάνε, να ακολουθήσουν τη ροή που μου λένε αυτές οι δυο εκεί. Άμα τις αφήσεις εσύ, θα σε βρούνε μόνες τους, μην ανησυχείς. Και εγώ πρόσφατα πέρασα μια δύσκολη κατάσταση. Ήθελα να έχω τον έλεγχο, έκανα σχέδια, δεν συνέβη τίποτα από όσα είχα σχεδιάσει και έχασα τον απόλυτο έλεγχο. Τον πλήρη έλεγχο έχασα. Πάντα, και τι συνέβη? Okay, είμαστε εδώ. Τη στιγμή της κρίσης, όταν ήσουν στο μάτι του κυκλώνα, μπορούσες να ενεργοποιήσεις αυτούς τους μηχανισμούς που σου έχει δώσει το positive parenting, ή ήσουν χαμένη? Ήμουν τελείως χαμένη. Στο δράμα σου. Πολύ χαμένη, σε πολύ δράμα, πολύ βυθισμένη, και το μόνο που με έσωσε, σαν συνειδητοποίηση, είναι, λέω, συνειδητοποίησε τι γίνεται, παρατήρησέ το. Mm-hmm. Βυθίσου στο δράμα, δεν είναι εύκολο αυτό που περνάς, αλλά εντάξει, δέξω ότι θα δώσει ένα κομμάτι στην ψυχή σου. Κάτι θα γίνει. Ναι. Όταν είσαι τόσο βυθισμένος σε πόνο και φόβο και τα λοιπά, δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ καθαρά. Αλλά εκεί χωράει η πίστη και εκεί χωράει και η εμπιστοσύνη που έχεις στους ανθρώπους που είναι γύρω σου, που είναι οι φίλοι σου. Ναι. Και αυτοί σε στηρίζουν τελικά. Και το αφήνεις όμως, δέχεσαι και το γεγονός ότι δεν είμαι καλά, είμαι χάλια. Εννοείται ότι έχω χάσει τον έλεγχο. Μα κοίτα δεν μπορώ και τώρα να είμαι όλα καλά, θα πάω να αφήνω με στη ροή. Μα κοίτα να δεις, το σώμα σου θα σε προδώσει αν το σκεφτείς έτσι. Mm. Δηλαδή πρέπει να το αφήσεις. Πρέπει να βυθιστείς, πρέπει να πεις αυτό συμβαίνει και παιδιά, βοηθήστε, στηρίξτε. Και η φιλή σου είναι εκεί, σε στηρίζει και σε δυναμώνει. Τι ωραία. Ελένη, πολύ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες και πιο προσωπικά κομμάτια μαζί μας. Αυτό βοηθάει πάντα για να καταλάβουμε πώς κάποια πράγματα μπαίνουν κανονικά στη ζωή μας και δεν είναι μόνο θεωρία. Είναι υποκρισία και όσο πιο πολύ τα μοιράστηκα, το 80% των ανθρώπων με το οποίο τα μοιράστηκα είχαν περάσει κάτι αντίστοιχο που το οποίο δεν το είχαν πει ποτέ. Και αυτό είναι positive. Δηλαδή, όλο αυτό το, οι σχέσεις με τους άλλους, αυτό είναι positive. Δεν είναι μόνο εγώ. Έτσι, ναι. Πρέπει να βρούμε μία άλλη λέξη, άλλη έκφραση να νοηματοδοτήσουμε και να σηματοδοτήσουμε αυτό το lifestyle. Είναι τρόπο ζωής. Είναι δεν φύση. Είναι πρακτική. Ναι, ναι. Είναι η φύση ίδια. Μας. Βάλτε τη φύση μέσα στη ζωή σας και στις σχέσεις σας. Και ελάτε πιο κοντά με τους ανθρώπους της φυλής σας. Και όταν λέμε φιλή, εννοούμε ένα πράγμα. Αυτοί με τους οποίους... Έχεις εμπιστοσύνη. Κοιτάζεσαι και λες, όχ, εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Αυτή είναι η φιλή σου. Αυτούς μπορεί να έχετε κοντά σας, γύρω σας. Θα περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, Ελένη μου. Να είσαι καλά. Δεν πάμε σε διαφημίσεις. Και σε διαφημίσεις θα πάμε, αλλά γενικώς πάμε σε φινάλε τώρα. Καλό βράδυ να έχετε, να περνάτε όμορφα, με ωραίους ανθρώπους γύρω σας. Φιλιά.